Καλημέρα σας και έρωσο. Σαρώνει γρίπη τύπου Α στη χώρα μας όπως και σε όλη την Ευρώπη. Κάθε μέρα που περνάει προστίθενται νεκροί ή σοβαρά ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με το μεταλλαγμένο στέλεχος να πλήττει κυρίως τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα. Μαζί μας σήμερα ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΛΠΝΟ. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Έρωσο, εξαιρετική χαρά και τιμή που είστε και σήμερα εδώ. Καλημέρα, Έλληνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έρωσο. Διανύουμε την ετήσια περίοδο έξαρσης της γρίπης, κύριε καθηγητά. Ποια είναι η εικόνα σας? Η γρίπη έχει ξεκινήσει στη χώρα μας από τα τέλη Δεκεμβρίου, όπως γίνεται συνήθως. Υπάρχει ανωδική τάση στο ενδημικό κύμα της γρίπης, το οποίο καταγράφεται. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των περιστατικών της γρίπης στις επόμενες εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Και το ενδημικό κύμα θα κρατήσει μέχρι και τον Απρίλιο. Καθηγητά μου, τι συνέβη με τη μετάλλαξη του ιού και ποιος στέλεχος δεν καλύπτεται από το αντιγρυπικό εμβόλιο? Πραγματικά αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει η γρίπη φέτος, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε λίγο πολύ σε όλες τις χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Το στέλεχος που επικρατεί φέτος είναι ένας τύπος Ι3N2 της γρίπης, ο οποίος εμφανίζει σημαντικές γενετικές και αντιγονικές διαφορές σε σχέση με το στέλεχος Ι3N2, το οποίο εμπεριέχεται στο εποχικό εμβόλιο που κυκλοφορεί στις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει το καινούριο στέλεχος μεγάλη νοσηρότητα. Σε πολλές χώρες καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη νοσηρότητα, αλλά επίσης είναι ένα στέλεχος το οποίο συνδέεται με μεγάλο ποσοστό σοβαρών περιστατικών. Προλαβαίνουμε να εμβολιαστούμε έστω και τώρα, κύριε καθηγητά? Είναι λίγο αργά σε αυτή τη φάση που είμαστε. Επιπλέον προστίθεται ένα ακόμα πρόβλημα. Το εμβόλιο που κυκλοφορεί φέτος έχει περιορισμένη δράση και περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το στέλεχος Ι3N2, το οποίο επικρατεί και στη χώρα μας. Έτσι, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, κυρίως έχει πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη σημασία το να πάρουμε απλά βασικά μέτρα αναπνευστικής υγιεινής, τα οποία θα μειώσουν πολύ τις πιθανότητες να εκτεθούμε στον ιό της γρίπης. Ιδιαίτερα μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εκεί. Πρέπει πιο σχολαστικά ακόμα. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, κύριε καθηγητά. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Οπωσδήποτε, ιδιαίτερα ο τύπος Ι3N2 συσχετίζεται με σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα άνω των 65 ετών, όπως επίσης και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή άτομα με χρόνια καρδιακιακά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα, χρόνια νεφρική νόσο, νοσήματα που συνοδεύονται με μειωμένη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, σαχαρώδη διαβήτη, άλλα μεταβολικά νοσήματα, είναι οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Που οπωσδήποτε θα πρέπει πιο σχολαστικά να πάρουμε απλά βασικά μέτρα, να μην ξεχνάμε όπως είναι το συχνό πλήσιμο των χεριών, το να αποφεύγουμε να βάζουμε τα χέρια μας στο πρόσωπο, όπως επίσης και να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που έχουν συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. Εάν τηρήσουμε αυτά τα μέτρα, θα μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες να εκτεθούμε στον ιό. Παίζει ρόλο η παχυσαρκία, το κάπνισμα? Η παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας που επίσης τα τελευταία χρόνια έχει συσχετιστεί με την γρίπη, ιδιαίτερα με το στέλεχος το προηγούμενο, το πανδημικό της Ι1N1 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, που ήταν το κυρίαρχο στέλεχος. Είναι και αυτός ένας επιβαρυντικός παράγοντας, όπως επίσης το κάπνισμα, το ψυχικό στρες, η μη καλή διατροφή είναι παράγοντες που οδηγούν σε μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και είμαστε πιο ευάλωτοι στον ιό της γρίπης. Πώς θα διαχωρίσουμε το κοινό κρυολόγημα από τον ιό της γρίπης, καθηγητά μου? Σωστή ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα την περίοδο που έχουμε την έξαρση της γρίπης. Το χαρακτηριστικό της γρίπης είναι τα πολύ έντονα συμπτώματα που έχει. Ψηλό πυρετό, πολύ έντονη καταβολή, αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Έντονους πόνους στις αρθρώσεις και με μυαλγίες, πονοκέφαλο, μπορεί να έχουμε και ξηρό βήχανο. Αντίθετα, το κοινό κρυολόγημα το χαρακτηρίζει κυρίως η καταρροή, το συνάχι και ο πονόλαιμος, που δεν είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στη γρίπη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεχωρίσουμε το κοινό κρυολόγημα από τη γρίπη, που είναι πολύ πιο σοβαρή νόσος, αναπνευστική λίμωξη. Τότε είναι που πρέπει να αποτανθούμε δηλαδή και στον ιατρό? Σίγουρα, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες που μιλήσαμε προηγουμένως, επειδή πρόκειται και για ένα στέλεχος φέτος του Ι3N2, το οποίο είναι αρκετά επιθετικό, ιδιαίτερα επιθετικό σε σχέση με άλλα στελέχη της γρίπης, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, όταν έχουμε πολύ έντονα συμπτώματα της γρίπης, εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούμε το γιατρό μας, έχει ιδιαίτερη σημασία να πάρουμε την κατάλληλη θεραπεία, που συνήθως περιλαμβάνει ο γιατρός θα μας πει και την ειδική αντιοικητική θεραπεία, που παίζει σημαντικό ρόλο και στο να μειώσουμε τη διάρκεια της νόσου, αλλά και να μειώσουμε τις πιθανότητες κάποιας σοβαρής επιπλοκής από τη γρίπη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική χαρά και τιμή, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Έλενα. Έρωσο.
Κυρίες και κύριοι, ο πανικός είναι σίγουρα ο χειρότερος σύμβουλος. Με τη βοήθεια των ειδικών, αλλά και με τη σωστή ενημέρωση, θα ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες μιας νόσου που δυστυχώς χτυπά την πόρτα μας κάθε χρόνο. Μπείτε τώρα στο έρωσο.gr, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook Έρωσο, για να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη γρήπη και όχι μόνο. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στο γνωστό μας ραντεβού κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 12:15. Εδώ στο Sky. Έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί.